αθάνατη. Το ΚΚΕ στέκεται με σεβασμό μπροστά σε όλους τους αγωνιστές κατά της Χούντας και αισθάνεται βέβαια υπερήφανο για τον ηρωικό αγώνα χιλιάδων μελών και στελεχών του στη διάρκεια της αντιδικτατορικής πάλης. Ενάντια σε μια δικτατορία των συνταγματαρχών που επιβλήθηκε πριν από 56 χρόνια, ως αποτέλεσμα βέβαια των τότε αντιθέσεων ανάμεσα στην αστική τάξη, και μια δικτατορία η οποία βέβαια ήταν προέκταση ενός αντιδραστικού μεταπολεμικού κράτους και η οποία συνέχισε τόσο την οικονομική πολιτική υπέρ του μεγάλου κεφαλαίου, όσο κυρίως και την εξωτερική πολιτική με το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανοίγοντας το δρόμο βέβαια και για την διχοτόμηση της Κύπρου. Το κρίσιμο συμπέρασμα ήταν και είναι πάντα η ίδια η πάλη του λαού, σε όλες τις συνθήκες, ενάντια και κόντρα σε λύσεις από τα πάνω ή σε σωτήρες. Αυτό λέει και σήμερα το ΚΚΕ και γι' αυτό πρέπει να το ενισχύσει ο λαός.